Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα για οδηγητικό και θεωρητικό vlog. Ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον ενθουσιασμό μας στην αρχή μιας γνωριμίας. Πώς μπορούμε να μην δίνουμε με τα μούτρα. Η φίλη που έκανε το ερώτημα αυτό ρώτησε πολύ εύστοχα. Δαμάζονται τα κύματα? Όταν στην αρχή μιας γνωριμίας ερωτευτείς, νιώθεις ερωτευμένος, νιώθεις ενθουσιασμένος με τον άλλο, πώς μπορείς να δαμάσεις αυτόν τον ενθουσιασμό και να μην πέσεις με τα μούτρα, προκειμένου να προλάβεις, να διασφαλίσεις ότι είναι κατάλληλη σχέση και είναι κατάλληλο τέριασμα αυτό? Εγώ θα σου πω, φίλε Νάδα, ότι δεν δαμάζονται τα κύματα. Δεν δαμάζονται. Όταν ο άνθρωπος ερωτευτεί, όταν ο άνθρωπος έχει αυτό που λέμε στα αγγλικά infatuation, αυτό που λέμε φάτσιμα στην κυπριακή διάλεκτο, όταν έχει αυτή το χτύπημα από τον έρωτα, είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που δεν δαμάζονται. Οπότε, τι κάνουμε? Δεν θα ερωτευτούμε ποτέ, δεν θα μπούμε σε σχέση ποτέ, επειδή είναι δύσκολο να δαμάσουμε αυτά τα συναισθήματα και μπορεί να κάνουμε λάθος επιλογές, επηρεασμένοι και κινούμενοι από πολύ έντονα ερωτικά συναισθήματα? Δεν θα κάνουμε τίποτα? Ή θα γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο και θα κρατάμε τον εαυτό μας έτσι σφιχτά, θα βάζουμε άμυνες τεράστιες προκειμένου να μην νιώσουμε τίποτα, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να το δαμάσουμε? Όχι. Λοιπόν, θα ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε? Καταρχάς πρέπει να αξιολογήσουμε τη γενικότερη μας ψυχική και συναισθηματική κατάσταση. Είμαι σε θέση στην παρούσα φάση της ζωής μου να διαχειριστώ έναν έρωτα? Είμαι σε θέση σήμερα, αυτή τη μέρα, αυτή την εβδομάδα, αυτό το μήνα, αυτή τη χρονιά? Είμαι σε θέση να διαχειριστώ όλη την ενέργεια που θα μου απορροφήσει μια νέα γνωριμία? Εάν είμαι σε θέση, ναι, τότε να προχωρήσω. Είμαι ξεκαθαρισμένος, είμαι ξεκαθαρισμένη όσον αφορά στα θέλω μου? Τι πραγματικά θέλω από μία σχέση και από μία γνωριμία? Ξέρω πραγματικά τι θέλω? Θέλω, για παράδειγμα, να κάνω μία σχέση χαλαρή με έναν άνθρωπο που να βρισκόμαστε 2-3 φορές την εβδομάδα, να μιλάμε με μηνύματα, αλλά να μην συγκατοικήσουμε, να μην συμβιώσουμε, να μην παντρευτούμε. Όταν λέω χαλαρή σχέση, δεν εννοώ ανοιχτή σχέση και ελεύθερη σχέση, εννοώ μια ερωτική σχέση στην οποία είναι ο καθένας σπίτι του. Θέλω μια σχέση πιο βαθιά, με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο ενδεχομένως στο μέλλον να θέλω να δημιουργήσω και οικογένεια, να συγκατοικήσω, να κάνω παιδιά, να παντρευτώ. Θέλω αυτό? Τι θέλω? Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Γιατί όταν ξέρουμε τι θέλουμε και μπαίνουμε στη διαδικασία γνωριμίας, ακόμη κι αν μας παρασύρουν τα αδάμαστα ερωτικά συναισθήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε μία γνωριμία, εφόσον βαθιά μέσα μας τα ξέρουμε τι θέλουμε, θα μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από το να δράσουμε πάνω σε αυτά τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα δεν γίνεται να μην τα νιώσεις. Είτε τα νιώθεις είτε δεν τα νιώθεις. Είτε σου βγάζει κάποιος το ερωτικό, είτε δεν σου βγάζει κάποιος το ερωτικό. Εφόσον μπαίνεις στη διαδικασία να φλερτάρεις, εφόσον μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις γνωριμία, θα βγεις κάποια ραντεβού, θα κάνεις κάποιες συνομιλίες. Είπαμε ότι είτε μας αρέσει είτε όχι, οι περισσότερες γνωριμίες γίνονται μέσω διαδικτύου. Σε κάποια φάση θα συνομιλήσεις με έναν άνθρωπο, θα βγεις με έναν άνθρωπο, θα πάτε για φαγητό, θα πάτε για ποτό, θα πάτε για καφέ, που θα νιώσεις έλξη για τον άνθρωπο εκείνο και εκείνος ο άνθρωπος θα νιώσει έλξη για σένα και θα ανάψουν σπίθες. Wow! We hit it off, που λένε οι Ιγγλές. When you hit it off, όταν τα βρείτε, είναι πολύ φυσιολογικό να έχετε έντονα συναισθήματα, να θέλετε να είστε συνέχεια ο ένας με τον άλλον, να πεθυμάτε ο ένας τον άλλον, να θέλετε να μιλάτε στο τηλέφωνο, να θέλετε να βρίσκεστε, να θέλετε να ερωτοτροπείτε, να θέλετε να νιώθετε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ φυσιολογικό. Πάρα πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν αυτά τα έντονα συναισθήματα. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούμε να δαμάσουμε τα συναισθήματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα έντονα συναισθήματα προκειμένου να ελέγξουμε
αν η επιλογή μας είναι κατάλληλη για μας. Τώρα θα σας πω κάτι πολύ, μπορεί να σας σοκάρει, μπορεί να πείτε τρελάθηκε αυτή πάει, ήταν που ήταν να απέγινε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι όταν δημιουργείται μια νέα γνωριμία και υπάρχουν έντονα συναισθήματα εκατέρωθεν, δηλαδή και από τις δύο πλευρές υπάρχει σεβδάς, υπάρχει δηλαδή έρωτας, καψούρα, τον θέλω, την θέλω, με θέλει, θέλουμε ένα στον άλλο, δεν μπορούμε ένας μακριά από τον άλλο. Εκεί πέρα προτείνω να κάνουμε ένα crash test. Τι είναι το crash test? Το crash test είναι τα καινούργια αυτοκίνητα που κατασκευάζει μια αυτοκίνητο βιομηχανία, ότι τα υποβάλλει σε διάφορα τεστ σύγκρουσης. Δηλαδή δημιουργεί συνθήκες αυτοκινητικής σύγκρουσης για να δει πόσο αντέχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ένα crash test για μια καινούργια γνωριμία στην οποία έχουν ανάψει τα αίματα είναι να περάσουμε πολύ χρόνο μαζί. Ναι. Μπορεί αυτό να το κάνουμε τώρα, είναι καλοκαίρι για παράδειγμα. Ας πάμε διακοπές μαζί. Ας πάμε να περάσουμε 5 μέρες μαζί. Να ζήσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί 5 μέρες μαζί. Εκεί, στη συγκατοίκηση, τη δοκιμαστική συγκατοίκηση εννοείται, στη δοκιμαστική συγκατοίκηση θα διαφανούν είτε θέλουμε είτε όχι όλα μας τα προβλήματα και τα δικά μας και του άλλου και της άλλης. Εδώ να σημειώσω ότι δεν προβαίνουμε στη σύναψη ερωτικής σχέσης ή στη συγκατοίκηση με έναν άνθρωπο, έστω και τη δοκιμαστική ή στο να πάμε διακοπές με έναν άνθρωπο, αν δεν έχουμε σιγουρευτεί για το ότι δεν πρόκειται περί επικίνδυνου ανθρώπου. Ότι δεν είναι ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να έχει επιθετικές διαθέσεις. Εντάξει, δηλαδή αυτό που λέω, κάνουμε crash test, το λέω δεδομένου ότι έχουμε ελέγξει, έχουμε σιγουρευτεί ότι αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα χειροδικήσει εναντίον μας ή θα βγάλει οποιασδήποτε μορφής βία εναντίον μας. Το τονίζω αυτό. Το τονίζω. Και για να σιγουρευτούμε για το ποιόν του κάθε ανθρώπου, θέλουμε κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιο αλφα χρονικό διάστημα. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θέλουμε να τον δούμε αυτόν τον άνθρωπο πώς λειτουργεί σε διάφορα περιβάλλοντα, πώς λειτουργεί σε ένα φαγητό που θα πάμε μόνοι μας, πώς λειτουργεί σε μια κοινωνική εκδήλωση που θα βρεθούμε μαζί με άλλους ανθρώπους, να ψάξουμε να δούμε αν έχουμε κοινούς γνωστούς, να ρωτήσουμε τους κοινούς γνωστούς διακριτικά για το ποιόν του ανθρώπου αυτού. Και όταν λέω το ποιόν του, εννοώ αν πρόκειται για κάποιον ο οποίος υπάρχει πιθανότητα να χειροδικήσει εναντίον μας ή αν έχει στο ιστορικό του βία ή οτιδήποτε τέτοιο. Και επίσης κάτι έτσι πολύ σημαντικό, κανονίζουμε να βρεθούμε και με δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή να πάμε όλοι μαζί για έναν καφέ μαζί με έναν καλό μας φίλο, μια καλή μας φίλη, και να ακούσουμε και τη γνώμη των άλλων ανθρώπων, αυτών που μας αγαπάνε, αυτών οι οποίοι είναι πραγματικά φίλοι μας, αυτών οι οποίοι θέλουν το καλό μας. Εντάξει. Και οπωσδήποτε ακούμε τον gut instinct μας, ακούμε την διέστησή μας στην περίπτωση που μας προειδοποιεί ότι κάποιος άνθρωπος είναι πιθανόν επικίνδυνος. Επικίνδυνος στη συμπεριφορά του απέναντί μας, ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει θέματα με το θυμό του, τη διαχείριση του θυμού του. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, να έχει θέματα με εξαρτήσεις. Αν είναι εξαρτημένος από ουσίες, αν είναι εξαρτημένος από αλκοόλ, εννοείται ότι δεν εμπιστευόμαστε έναν τέτοιον άνθρωπο να τον φέρουμε στο σπίτι μας, να τον φέρουμε στη ζωή μας και να κάνουμε το crash test. Όταν μιλάω για crash test, μιλάω για περίπτωση στην οποία έχουμε ελέγξει αυτές τις πιθανότητες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα έντονα ερωτικά συναισθήματα που δημιουργούνται στην αρχή, άμα τα βάλεις σε crash test, τότε θα δείξει το crash test την ποιότητα του άλλου και τη δική μας ποιότητα και την ποιότητα της σχέσης που ίσως να δημιουργήσουμε, ίσως και να μην δημιουργήσουμε. Δηλαδή το δοκιμάζουμε στην πράξη. Στην πράξη. Και η πράξη είναι να περάσεις μια εβδομάδα μαζί με έναν άνθρωπο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να τον δεις και πώς είναι όταν ξυπνάει, να τον δεις και πώς είναι όταν νιστάζει, να τον δεις και πώς είναι όταν πεινάει, να δεις και τις συνήθειες του που έχει. Δηλαδή να μην προλαβαίνουμε να μπαίνουμε στην εξειδανίκευση. Άπαξ και δημιουργηθεί αυτό το έντονο συναίσθημα, το έντονο συναίσθημα ελέγχεται
μάλλον η σχέση ελέγχεται και κατ' επέκταση και το έντονο συναίσθημα ελέγχεται όταν το ψάξουμε, το ζήσουμε. Ενώ τι γίνεται συνήθως, όταν δημιουργούμε έντονα συναισθήματα, φοβόμαστε τα έντονα μας συναισθήματα, οπότε επιλέγουμε να μην το ζήσουμε, να μην το δοκιμάσουμε. Και καταλήγουμε να μας μένει αποθυμένο και στη συνέχεια να ξανακεύσουμε τόσο πολύ έναν άνθρωπο που τον έχουμε ως αποθυμένο, που να μην αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μας κάνει ο άνθρωπος αυτός και δεν είναι κατάλληλος σύντροφος για μας. Σε πρώτη φάση αυτά έχω να πω.